Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη δημόσια υγεία. Πολλές φορές σε ώρα αιχμής έχουμε μιλήσει για τη δημόσια υγεία. Έχουμε αγγίξει σχεδόν όλα τα θέματα, όμως και από τη δική μου εμπειρία ως δημοσιογράφος, νομίζω ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κριτικό εθνικό σύστημα υγείας τα τελευταία χρόνια είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Τους τελευταίους μήνες θα μπορούσαμε να πούμε ότι για κάποια νοσοκομεία είναι και εφιαλτική. Θα ανοίξουμε λοιπόν το φάκελο της δημόσιας υγείας και με απευθείας συνδέσεις. Πρωτίστως όμως θα σας παρουσιάσω τους απόψινούς καλεσμένους που βρίσκονται εδώ στο πλατό της εκπομπής Ώρα Αιχμής. Μαζί μας το μέλος της Τριμελούς Επιτροπής του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, ο κύριος Βαγγέλης Θαλασσινός. Καλησπέρα σας κύριε Θαλασσινέ, καλώς ορίσατε. Ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, ο κύριος Ανέστης Κιούλπαλης. Καλησπέρα σας κύριε Κιούλπαλη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Ο πρόεδρος των γιατρών ΕΣΥ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ο κύριος Γιάννης Σαριδάκης. Καλησπέρα σας κύριε Σαριδάκη, καλώς ορίσατε. Και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ο κύριος Βρύσαλης. Καλησπέρα σας κύριε Βρύσαλη, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα καλησπερίσουμε και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, αλλά και τον διευθυντή στο γαστρεντερολογικό τμήμα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, τον πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Γρηγόρη Πασπάτη. Όμως, προτού πάμε και σε ζωντανή σύνδεση με το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, θα ήθελα και από τους τέσσερις, με πολύ σύντομα λόγια, μία περιγραφή για το ποια είναι η εικόνα, κύριε Θαλασσινέ, σήμερα που μιλάμε, στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Όπως γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια, τα προβλήματα στα νοσοκομεία συνεχώς αυξάνονται. Αρχικά είχαν προκύψει τα προβλήματα στα μικρότερα νοσοκομεία, αλλά δυστυχώς πλέον έχουν αρχίσει προβλήματα σοβαρότατα και στα μεγάλα νοσοκομεία. Και αυτή τη φορά ένα από τα νοσοκομεία αυτά είναι το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Δυστυχώς προβλήματα τα οποία δημιουργούν ανησυχία σε πολλούς τομείς, σε επίπεδο λειτουργίας και προοπτικής για το επόμενο διάστημα, για το μέλλον. Ανησυχούμε σε πολλές περιπτώσεις ότι η κατάσταση φτάνει σε μη αναστρέψιμα επίπεδα και αγωνιούμε αν δεν ληφθούν τα μέτρα τα απαραίτητα που χρειάζεται και οι ενέργειες, πώς θα συνεχίσει η λειτουργία. Κύριε και κύριοι, πάλι θα συμπληρώσω το ερώτημα για να συνεχιστεί η απάντηση από αυτό που είπε μόλις τώρα ο κύριος Θαλασσινός. Έγιναν κάποιες εξαγγελίες από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Μάλιστα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκε δύο φορές στην Κρήτη. Αυτές οι εξαγγελίες έδωσαν μία ανάσα στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Ανάσα δεν έδωσαν, τουλάχιστον ακόμα. Αυτό που έγινε όμως είναι ότι απευθύνθηκε στους ιδιώτες ανεσιολόγους και έτσι κάλυψαν κάποια πρωινά με αποτέλεσμα να ξαναλειτουργήσουν κάποια τακτικά χειρουργεία. Αυτό ήσυχε μέχρι τώρα. Τώρα η υπόσχεση για fast track διαδικασίες προσλήψεων κτλ. Μένει να το δούμε. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Σαριδάκη. Πολύπαθο νοσοκομείο και αυτό της Ρεθύμνης, κύριε Σαριδάκη. Έχουμε δει και μπαράζ παρετήσεων πολλών συναδέλφων σας που στην κυριολεξία δεν άντεχαν από αυτές τις ασφυκτικές εφημερίες. Είστε ένας πάρα πολύ έμπειρος γιατρός και πριν από λίγο μου είπατε ότι κάνετε 8 εφημερίες. Ναι, ακριβώς. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου? Αν ξεκινήσουμε από τις 8 εφημερίες, θα μπορούσα να πω με τρεις λέξεις. Αυτό που συμβαίνει στα περισσότερα μικρά νομαρχιακά νοσοκομεία, υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, υπερεργασία. Αυτές οι τρεις λέξεις συμπυκνώνουν το πρόβλημα που υπάρχει και στο νοσοκομείο μας, με αποτέλεσμα το προσωπικό να είναι εξουθενωμένο, μιας και μια ζωή αυτά τα νοσοκομεία ήταν τρομερά υποστελεχωμένα, και αρκετά τμήματα αιχμής, όπως το τμήμα πηγόντων περιστατικών και παθολογική, για να μην επισέλθω σε άλλες λεπτομέρειες, έχουμε και σε μικρότερα τμήματα, αλλά γενικότερα το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών του νοσοκομείου μας έχει υποβαθμιστεί σοβαρά. Δεν είναι επαρκές για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός νομού, που μέχρι πρόσφατα ήταν και το μοναδικό νοσοκομείο του νομού. Δεν υπήρχε ούτε ιδιωτικό, το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Πρόσφατα άνοιξε και μια ιδιωτική κλινική, αλλά εν πάση περιπτώσει το νοσοκομείο σηκώνει το κύριο βάρος της περίθαλψης ενός νομού πολύπαθου, γιατί πάντα ήταν στερημένος υγειονομικά. Αυτή τη στιγμή η παθολογική κλινική έχει ένα γιατρό.
Όλες οι υπόλοιπες εφημερίες καλύπτονται από γιατρούς που έρχονται κυρίως από το Βενιζέλιο νοσοκομείο, είναι επίσης υποστελεχωμένο νοσοκομείο και έχετε και πολύ σοβαρό πρόβλημα με στα επίγοντα. Και θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι πώς γίνονται οι διακομιδές από το Ρέθυμνο στα νοσοκομεία του Ηρακλείου είτε στα Χανιά. Συνεχίζονται οι διακομιδές του τρόμου στην κυριολεξία, διότι εφαρμόζεται ο νόμος Πλεύρη, ο οποίος προέβλεπε όλες οι ειδικότητες ανεξαρτήτως εξειδίκευσης. Να πούμε ότι οι διακομιδές απαιτούν εξειδικευμένους γιατρούς, γιατί οι ασθενείς είναι πολυτραυματίες, διασωληνωμένοι και απαιτούν πολύ λεπτούς χειρισμούς. Λοιπόν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, όλοι οι γιατροί, όλες οι ειδικότητες, φτάσαμε στο σημείο μέχρι ο οφθαλμίατρος να διακομίσει σοβαρό περιστατικό, να κάνουν διακομιδές. Έχουν καταγραφεί ήδη τουλάχιστον 4 περιστατικά από συναδέλφους, όπου οριακά έφτασε ο ασθενής στον τόπο προορισμού, όπου έτυχε, για παράδειγμα, να είναι εντατικολόγος ο συνάδελφος που έκανε τη διακομιδή και μπόρεσε έγκαιρα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απώλειας του αναπνευστήρα. Χάλασε τη διαδρομή. Θα μπορούσαμε να πούμε και πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα για λεπτομέρειες. Το γεγονός είναι ότι έχουν υπάρξει περιστατικά σοβαρότατα, όπου ο γιατρός τα είδε όλα και όπου οριακά ο ασθενής έφτασε στον προορισμό του. Κύριε Βρύσαλη, με όλα αυτά τίθεται θέμα δημόσιας ασφάλειας των ασθενών. Παρόλα τα σοβαρά προβλήματα που αναφέρανε και πριν οι συνομιλητές μου, τα νοσοκομεία της Κρήτης και πανελλαδικά στηρίζονται σήμερα στην προσπάθεια που κάνουν οι μαχόμενοι υγειονομικοί όλων των ειδικοτήτων και όλων των κλάδων. Η αιτία που ουσιαστικά αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα νοσοκομεία μας ξεκινάει από τη λογική που έχει και αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες, ότι η υγεία αποτελεί κόστος, οι ασθενείς πελάτες και βεβαίως οι εργαζόμενοι σε αυτούς θα πρέπει να είναι λίγοι, κακοπληρωμένοι και ταυτόχρονα να μεταφέρονται είτε αερομεταφερόμενα από την Αθήνα είτε από νομό σε νομό. Άρα σήμερα βλέπουμε στο νησί μας τα αποτελέσματα τα διαχρονικά και βεβαίως με ιδιαίτερη ένταση της τελευταίας κυβέρνησης της πολιτικής της. Γιατί, αν θέλετε, και αυτή είναι η κοινή αιτία που σήμερα οι μαχόμενοι υγειονομικοί βγαίνουν στους δρόμους με τη 48-ωρη πανελλαδική απεργία των νοσοκομειακών γιατρών, αλλά και το μεγάλο παγκρίτιο συλλαλητήριο στις 30 του μηνός, γιατί ακριβώς είναι η κοινή αιτία των προβλημάτων μας. Είτε είναι μικρό το νοσοκομείο, είτε είναι μεγάλο. Γιατί αντίστοιχα προβλήματα σε άλλα μεγέθη προφανώς, αλλά πολύ και πιο, αν θέλετε, εμφατικά, εμφανίζονται και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που ενώ ήταν ένα νοσοκομείο που θα έπρεπε να επιτελέσει το ρόλο του σαν τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αντιμετωπίζει από τα πιο απλά περιστατικά μέχρι και τα πιο σύνθετα. Έχει αναπτυγμένες υλικοτεχνικές υποδομές πάρα πολύ μεγάλες και αξιόλογες, αλλά αντίστοιχα δεν έχει το προσωπικό αυτό για να μπορέσει να τις λειτουργήσει. Και έχουμε το αντιφαντικό, αν θέλετε, αντιφαντικό όχι για μας, αλλά αυτό που βλέπει η κοινωνία, να έχεις νέους αξονικούς τομογράφους, νέους μαγνητικούς τομογράφους, να έχεις ένα καινούριο μηχάνημα, το PET scan στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και να μην μπορεί να λειτουργήσουν πλήρως, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, ακριβώς γιατί κλείνει το μάτι η κυβέρνηση και με τους νόμους που ψηφίζονται αυτό το διάστημα, στο να μπουν οι ιδιώτες να τα δουλέψουν, όπως ο αξονικός στο κρατικό της Νίκαιας, που μπήκε η εταιρεία πλέον να το δουλέψει, με 30.000 ευρώ. Αντίστοιχα, η μορφή της ιδιωτικοποίησης παίρνει χιονοστιμάδα και στο κομμάτι της εξάρτησης, της απεξάρτησης, με το νομοσχέδιο που έχει έρθει τώρα στη Βουλή που συζητιέται με την κατάργηση του ΚΕΘΕΑ και το θέμα και με το νόμο για την ψυχική υγεία, που πλέον βάζει στο παιχνίδι επίσημα νόμιμα τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους ιδιώτες. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω να πάμε στην πρώτη ζωντανή. Θα πάμε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Δεν ξέρω, κύριε Θαλασσινά, αν εφημερεύει απόψε το νοσοκομείο. Όχι. Δεν εφημερεύει απόψε. Πάντως η Γεωργία Μακάκη έχει αρκετό κόσμο μαζί της, ειδικευόμενους γιατρούς και βεβαίως τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων. Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Εφημερεύει το Παγνί. Είναι μια ήρεμη νύχτα, όπως βλέπετε. Έχω δίπλα μου τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, τον κύριο Μενεγάκη, και ειδικευόμενους, οι οποίοι θα μας περιγράψουν την κατάσταση που βιώνουν. Να πούμε ότι τα προβλήματα στο Βενιζέλιο παραμένουν. Στα χειρουργεία, να πούμε ότι έχει ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση. Λειτουργούν 4 χειρουργικά τραπέζια, όμως είναι μια προσωρινή λύση, όπως έχουμε πει, Μάνο, μέχρι τέλος του χρόνου, με ιδιώτες αναισθησιολόγους. Τα προβλήματα παραμένουν σε πολλές κλινικές, στην παθολογική, στα εργαστήρια και όχι μόνο. Τα εντέλεσθε συνεχίζονται με
παθολόγους να φεύγουν από εδώ να πηγαίνουν στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Πολλά τα προβλήματα. Θα μας τα πούν βεβαίως και ο κύριος Μενεγάκης. Κύριε Μενεγάκη, τι λέτε λοιπόν για τα προβλήματα? Έχει υπάρξει βελτίωση από την επίσκεψη του Υπουργού, του κύριου Χρυσοχοίδη? Καταρχήν, θα ήθελα να καλησπερίσω τον κύριο Δασκαλάκη και όλους τους συναδέλφους εκεί, καθώς και τους τηλεθεατές. Στην ουσία, δεν είπε τίποτα ο Υπουργός όταν ήρθε. Είπε κάποια πράγματα τα οποία ξέραμε για κάποιες θέσεις που ήταν να προκηρυχθούν ούτως ή άλλως, αλλά είχαν καθυστερήσει να προκηρυχθούν ήδη. Και απλώς τώρα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτό και αν θα έρθουν, γιατί τις προηγούμενες φορές κάποιες θέσεις από αυτές είχαν βγει ήδη άγονες. Άρα δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει κάτι πραγματικά μόνιμο και έχουμε απλώς το μπάλεμα που αφορά το χειρουργείο, τη λειτουργία δηλαδή των πρωινών χειρουργείων που έχει δώσει μια λύση όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα άλλες λύσεις δεν δοθήκανε. Απαντήσεις για τις μετακινήσεις των παθολόγων Σιτία και Ρέθυμνο δεν υπήρξε από τον κύριο Υπουργό και γενικά δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Κύριε Μενεγάκη, ισχύει αυτό που λένε οι πολίτες αλλά και οι συνάδελφοί σας ότι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο γίνονται οι λεγόμενες εφημερίες του τρόμου και δεν θέλω να υπερβάλλω με τη λογική ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές ξεπερνούν τον ίδιο τους τον εαυτό από τις αλλεπάλληλες εφημερίες που κάνουν λόγω της έλλειψης προσωπικού? Αυτό είναι μια πραγματικότητα, κύριε Δασκαλάκη, γιατί αυτό το ίδιο θέμα το έχουμε τονίσει στον Υπουργό και όπου τον είχαν ανεβεί και στο ίδιο το γραφείο του στο Υπουργείο. Το αφήσαμε ένα φάκελο με πλήρη στοιχεία από όλες τις θέσεις και για όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσει με αξιοπρέπεια αυτό το νοσοκομείο. Γιατί και εδώ πέρα όταν ήρθε, στην ουσία είπε αποσπασματικά για κάποιες θέσεις ιατρικού προσωπικού, χωρίς να μας πει πώς θα λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη των άλλων ειδικοτήτων. Διότι ένα χειρουργείο να λειτουργήσει θέλει και νοσηλευτικό προσωπικό, τραυματιοφορείς, δηλαδή το βοηθητικό προσωπικό, βοηθούς θαλάμου, αλλά και καθαρίστριες και οποιοδήποτε άλλος είναι στοιχεία και εργαζόμενοι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Μετά αρχίζουμε και κουβεντιάζουμε τώρα για τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Για ποιο λόγο? Όταν υπάρχει αυτή η υποστελέχωση και υπάρχει αυτό το χάλι όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις μας, από εκεί πέρα τι να κουβεντιάσουμε? Η κόπωση των γιατρών και των νοσηλευτών θα μπορούσε να θέσει, κύριε Μενεγάκη, και θέμα δημόσιας ασφάλειας των ασθενών? Γιατί άνθρωποι είστε γιατροί και νοσηλευτές. Σαφέστατα, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πέρα από τις δυνατότητές μας. Μην ξεχνάτε ότι το προηγούμενο διάστημα, μέσω πανδημίας, δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καν άδειες. Και τώρα παίρνουμε πολύ μεγάλη δυσκολία. Όταν δεν υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό, να μπορούμε να πάρουμε κάποιες μέρες άδειες να ξεκουραστούμε. Μάλιστα. Οι γιατροί δουλεύουν συνεχώς με απανωτές εφημερίες και το προσωπικό των ειδικοτήτων κάπως αντίστοιχα και με δυσκολία να πάρεις και ακόμη και μια αναρωτική πλέον. Οπότε λοιπόν το θέμα μάλλον είναι τι θα γίνει από το νέο χρόνο, αν θα έρθουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το λοιπόν προσωπικό που δεσμεύτηκε ο Υπουργός Υγείας πριν από λίγες μέρες από το Ηράκλειο, ο οποίος είχε κάνει λόγο για fast track διαδικασίες, είχε μιλήσει για προσλήψεις 10 γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και για 74 άτομα νοσηλευτές και λοιπόν προσωπικό. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Τάσο Δήμου, είναι δικευόμενος ουρολόγος. Και πριν από λίγο μας είπε μάλλον ότι τα πράγματα είναι ακόμα πολύ χειρότερα. Δεν είναι μόνο αυτά που λέει, ακούμε και βλέπουμε, είναι πολύ χειρότερα. Θα μας τα περιγράψει. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω εκ μέρους των ειδικευόμενων του Βενιζελίου και κυρίως του χειρουργικού τομέα, γιατί σε αυτόν επάγομαι. Λοιπόν, να διευκρινίσω πώς είναι η κατάσταση αυτή την περίοδο στα χειρουργεία. Πριν γίνει εξακουστή πρόσληψη, παροδική κάλυψη με την τρίμηνη σύμβαση των ιδιωτών, είχαμε μείνει με τρεις μόνιμες θέσεις αναισθησιολόγων και μία ενός συναδέλφου, ο οποίος πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Λειτουργούσαμε με οριακά 1 με 2 αίθουσες, όπου έμπαιναν μόνο τα έκτακτα και μόνο ογκολογικά περιστατικά, και αυτά με μεγάλη πίεση και με πολλή αναμονή σε περιστατικά που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Ήρθαν οι ιδιώτες λοιπόν. Τώρα υπάρχει μια βελτίωση της κατάστασης, αλλά παραμένει να είναι πάλι μια προβληματική κατάσταση. Γιατί μιλάμε ότι οι αίθουσες που λειτουργούν καθημερινά είναι από 4 με 5, ενώ πριν το COVID μιλούσαμε για 8 αίθουσες που λειτουργούσαν. Δηλαδή, πώς να είμαστε ευχαριστημένοι όταν λειτουργούν 4 με 5 αίθουσες, ενώ πιο πριν λειτουργούσαν 8?
και αυτό να πρέπει εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ δραματικά τα πράγματα. Εννοείται είναι δραματικά. Και κυρίως υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Γιατί σκέφτεσαι ότι πέρασε ένας μήνας, μας έμειναν άλλοι δύο μήνες. Που τι σημαίνει αυτό, θα μάθουμε. Εγώ, κύριε Δήμου, θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Και επειδή γνωρίζω ότι και οι ειδικευόμενοι δίνετε τη δική σας μάχη και παλεύετε και για την επιστημονική σας κατάρτιση, αλλά και την έτσι αξίωση να ανεβείτε μέσα σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο της ιατρικής επιστήμης, είναι κατά τη γνώμη μου τραγικό εν έτη 2023 εγώ προσωπικά να ακούω αυτούς τους μισθούς που λαμβάνουν κυρίως οι ειδικευόμενοι γιατροί. Και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Δουλεύετε πάρα πολλές ώρες, κάνετε πάρα πολλές εφημερίες για ελάχιστα χρήματα ως αντίτιμο. Γιατί ακριβώς είναι ένα επάγγελμα επιβίωσης, δεν το κάνετε από χόμπι. Ναι, ήταν ένα θέμα το οποίο ήθελα να αναλύσω. Όπως γνωρίζετε, για να βγάλεις την ιατρική σχολή και μετέπειτα είναι ένα κομμάτι που αφιερώνεις αρκετό μέρος της ζωής σου και στο διάβασμα και μέσα στα νοσοκομεία. Για να σας πω με αριθμούς, μπορεί ένας συνάδελφος μιας ειδικότητας, ας πούμε, μπορεί να κάνει 3 εφημερίες τη βδομάδα χωρίς να πάρει το απαιτούμενο ρεπό την επόμενη μέρα, που αυτό σημαίνει ότι δουλεύει γύρω στις 100 ώρες τη βδομάδα. Ενώ θα έπρεπε να δουλεύει 40 όπως δουλεύει ο υπόλοιπος κόσμος. Τέλος πάντων, δουλεύουμε 100. Η αναλογία της ώρας που δουλεύουμε βγαίνει να είναι 2 με 3 ευρώ. Και, οπότε είναι με την κόπωση, κύριε Δήμου, να φέρνει και ένα επιπλέον πρόβλημα. Γιατί ένας κουρασμένος γιατρός μπορεί να προχωρήσει και στο λάθος. Εξουθένωση, μιλάμε. Εννοείται. Αυτά τα προβλήματα πάντα υπάρχουν. Υπάρχει κούραση και δεν υπάρχουν κίνητρα για να στηρίξεις το νοσοκομείο. Δηλαδή, όταν φτάνεις πια και εσύ στο αμήν σου, αναγκάζεσαι να σκεφτείς σίγουρα και τη λύση του εξωτερικού, που πάντα υπήρχε στο μυαλό, αλλά τώρα ουσιαστικά δίνεται ακόμα περισσότερη όθηση στο να φύγουμε. Τι μήνυμα στέλνετε στον Υπουργό Υγείας, τι μήνυμα στέλνετε στους ειδικευόμενους? Σίγουρα περισσότερα κίνητρα για τη στελέχωση όλου του νοσοκομείου. Το να ανοίξουν θέσεις χωρίς να υπάρχουν κίνητρα, εννοείται δεν θα έρθει κανείς. Ποιος θα έρθει να πληρώνεται 2 ευρώ για μία ώρα, καλύπτοντας τα επίγοντα σε ένα από τις μεγαλύτερες πόλεις και ένα νοσοκομείο με τέτοια επισκεψιμότητα? Γεωργία, βάλτε μια ανωτελεία. Κακές συνθήκες, δεν θα φύγω από σας ακόμα. Θέλω να ρωτήσω. Έχουμε μιλήσουμε και με άλλους ειδικευόμενους. Ναι, θα μιλήσετε. Δώσε μου ένα λεπτό, γιατί θέλω ένα σύντομο σχολιασμό. Βεβαίως. Από τον κύριο Θαλασσινό και από τον κύριο Κιούλπαλη. Κύριε Θαλασσινέ, αν αυτά τα νέα παιδιά αποφασίσουν να φύγουν από το Βενιζέλιο, αυτό τι σημαίνει? Γιατί οι ειδικευόμενοι είναι ένα τεράστιο κομμάτι στις εφημερίες αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία ενός νοσοκομείου. Κοιτάξτε, οι ειδικευόμενοι είναι γιατροί, οι οποίοι προσφέρουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στη λειτουργία του νοσοκομείου. Είναι τα μεγάλα νοσοκομεία, ουσιαστικά, χωρίς τους ειδικευόμενους, είναι πρακτικά αδύνατο να δουλέψουν. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο άρχισε να προκύπτει την δεκαετία με τα μνημόνια, τα οποία, λόγω των διαφόρων προβλημάτων που παρουσιάζουν, οικονομικών, υποστελέχωσης, στράφηκαν οι νέοι γιατροί που παίρναν το πτυχίο τους να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό, να κάνουν την ειδικότητα εκεί, και περισσότεροι από αυτούς μείνανε κιόλας και δεν επιστρέψανε. Άρα πλέον είναι μια συνηθισμένη επιλογή, δεν είναι κάτι σπάνιο το να πάρει απόφαση ένας γιατρός που μόλις πήρε το πτυχίο να συνεχίσει στο εξωτερικό την εργασία του. Αυτό λοιπόν, άπαξ και συνεχίζεται οι συνθήκες στα νοσοκομεία να επιδεινώνονται, η τάση και το ρεύμα αυτό συνεχώς αυξάνεται. Είναι ειδικότητες πλέον οι οποίες δεν έχουν καθόλου ειδικευόμενους. Ή σε ελάχιστα νοσοκομεία με την Ελλάδα υπάρχουν ειδικευόμενους, όπως παράδειγμα στην ειδικότητα αναισθησιολογίας που έχει γίνει αρκετή ζήτηση αυτό το διάστημα. Άρα λοιπόν, χωρίς να υπάρχουν κίνητρα, ούτε γενικώς οριζόντια προς τους ειδικευόμενους, αλλά ούτε προς ειδικότητες που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα και έλλειψη, γνωρίζουμε ότι στο μέλλον τα πράγματα θα είναι τόσο στενά και τα προβλήματα θα είναι πρακτικά μη αντιμετωπίσιμα. Πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε οι ειδικευόμενοι να δουλεύουν με καλές συνθήκες, να αμείβονται ικανοποιητικά και να έχουν προοπτική, να μπορούν να κάνουν την ειδικότητα που πρέπει, να εκπαιδεύονται σωστά
και να έχουν προοπτική για το μέλλον. Ουσιαστικά αυτή η προοπτική πλέον έχει χαθεί με τις συνθήκες όπως υπάρχουν στα νοσοκομεία και για τους ειδικευόμενους αλλά και τους νέους ειδικευμένους. Που παλιότερα υπήρχε αυτό το όραμα σε ένα νέο γιατρό στο νοσοκομείο να κάνει την εξειδίκευσή του, να κάνει μια μετεκπαίδευση στο εξωτερικό. Τώρα αυτά πλέον είναι πολυτέλειες, γίνονται σπάνιος καθόλου. Αυτά πρέπει να επανέλθουν αν θέλουμε τα νοσοκομεία ουσιαστικά να μπορέσουν ξανά σιγά σιγά να αποκτήσουν την έγκλη τους και να υπάρχει μέλλον σωστό. Κύριε Κιούλπανη. Κοιτάξτε, οι σημερινοί οι ειδικευόμενοι είναι οι αυριανοί ειδικευμένοι γιατροί. Όταν σήμερα λείπουν οι ειδικευόμενοι, αύριο θα λείπουν οι ειδικευμένοι γιατροί. Και αυτό το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει στα μικρότερα νοσοκομεία και σιγά σιγά πλέον το πρόβλημα μετατίθεται και στα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι σε κίνδυνο η λειτουργία του Βενιζελίου, το οποίο δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να διατρέχει τέτοιο κίνδυνο, όπως τα μικρότερα επαρχιακά νοσοκομεία, τα οποία εδώ και χρόνια υπολειτουργούν με αυτή την έννοια, δηλαδή ότι υπάρχει υποστελέχωση χρόνια. Στα μεγάλα νοσοκομεία, όπως είναι και το Βενιζέλιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η υποστελέχωση αρχίζει να εμφανίζεται τώρα. Περισσότερο στο Βενιζέλιο και λιγότερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά ήδη το βλέπουμε. Μάλιστα. Θα γυρίσω στο... Ναι, βεβαίως, κύριε Βρεσέλη. Χωρίς να υποτιμώ το ρόλο των γιατρών, βεβαίως, και των ελλείψεων των σοβαρών. Το επόμενο διάστημα, εκεί που θα χτυπήσει, όχι καμπάνα, καμπανάρα, θα είναι στο νοσηλευτικό προσωπικό. Μα το είπα. Το είπα όχι, απλώς τώρα, ναι. Επειδή ένα σύστημα υγείας για να δουλέψει θέλει προφανώς τους γιατρούς. Βεβαίως. Θέλει τους νοσηλευτές, τους ψυχοθεραπευτές, τους πάντες. Αυτή τη στιγμή στο νησί μας οι μόνιμες θέσεις που είναι ακάλυπτες με βάση παλιούς οργανισμούς είναι 3.000 κόσμος λείπει αυτή τη στιγμή από τα νοσοκομεία σαν μόνιμο προσωπικό. Μάλιστα. Η κυβέρνηση φέρνει ψίχουλα των 100 ανθρώπων, των 50 ανθρώπων ή των 70. Όχι, δεν θα καλυφτούν αυτές οι θέσεις και αν καλυφτούν, του χρόνου θα έχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Αποχωρούν περίπου 300 άνθρωποι κάθε μήνα από το σύστημα υγείας. Δεν αναπληρώνονται και θα φτάσουμε σε 1-2 χρόνια το σύστημα υγείας στο νησί να καταρρεύσει. Ήδη καταραίει από ιατρικό προσωπικό, καταραίει και από νοσηλευτικό προσωπικό. Γι' αυτό σήμερα, και αν θέλετε, θα ανοίξει αυτή η κουβέντα στον επόμενο κύκλο, ήθελα να κάνω αυτή την παρέμβαση ότι αυτή τη στιγμή 20.000 μέρες ρεπό οφείλονται μόνο σε ένα νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε πόσο δηλαδή. Θα τα πούμε αναλυτικά αυτά, κύριε Βρύσαλη. Το έχω έτσι αλλιώς στην ατζέντα της συζήτησης. Επιστρέφω στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και στη Γεωργία τη Μακάκη. Γεωργία, να δώσουμε το λόγο και σε άλλους ειδικευόμενους εξαιρετικούς επιστήμονες. Βεβαίως. Παρακαλώ να έρθει ο κύριος Μαρκάκης δίπλα μου. Να πούμε, Μάνο, ότι εκκρεμούν και 3.147 χειρουργία εδώ στο Βενιζέλιο. Λοιπόν, κύριε Μαρκάκη, να μας πείτε. Είσαι ειδικευόμενος σε ποιο τομέα? Στην οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου. Μάλιστα. Και είσαι στο 4ο χρόνο. Ακριβώς. Να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση που βιώνετε. Η οφθαλμολογική κλινική το προηγούμενο διάστημα λειτουργούσε κανονικά παρά το πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους, ακριβώς επειδή δεν απαιτεί αναισθησιολόγους στα χειρουργεία του. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν συμμεριζόμαστε και δεν συμμετέχουμε στον αγώνα που γίνεται μέσα στο νοσοκομείο. Και ο αγώνας αυτός είναι συνολικότερος ακριβώς γιατί δεν πρόκειται μόνο για προβλήματα του Βενιζελίου, αλλά σηματοδοτεί προβλήματα που υπάρχουν στο ΕΣΥ σε ολόκληρη τη χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ πριν από μερικές μέρες που έδειξε ότι πλέον εκεί που δεν προσλαμβάνονται γιατροί δίνονται οι υπηρεσίες της κάλυψης του αξονικού και του μαγνητικού σε ιδιώτες μέσω τηλεδιάγνωσης με πολύ μεγαλύτερο κόστος από ό,τι θα είχε να είχε προσληφθεί ένας γιατρός συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Νίκαιας. Αυτό δείχνει μια πολιτική στην οποία εμείς θέλουμε να απαντήσουμε και περιμένουμε δίνοντας τις μάχες του επόμενου διαστήματος αρχής γενομένης από την διήμερη απεργιακή κινητοποίηση 29 και 30 και για το επόμενο διάστημα συνολικά μέσα από το Βενιζέλιο, μέσα από το ΕΣΥ συνολικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Άλιστα. Και να διεκδικήσουμε περισσότερους, καλύτερους μισθούς αλλά και στελέχωση στο νοσοκομείο και σε όλα τα νοσοκομεία, κέντρου και περιφέρειας τα οποία υποφέρουν. Να μας περιγράψει μια εφημερία. Τρόμου, όπως είπε και ο Μάνος προηγουμένως. Κοιτάξτε, οι εφημερίες είναι 24 ώρες. Την επόμενη μέρα συνεχίζει να δουλεύει και ο ειδικευόμενος.
και άλλες 8 ώρες και πολλές φορές πέραν του τέλους του ωραρίου του, και αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί δεν υπάρχουν γιατροί, αλλά γιατί τα περιστατικά τα οποία έρχονται στο νοσοκομείο είναι ολοένα και αυξανόμενα. Και άρα όχι απλά δεν έχουμε αυτούς που χρειαζόμαστε ένα προηγούμενο διάστημα, αλλά χρειάζεται να προσληφθούν καινούργιοι γιατροί και υπόλοιπο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για να καλυφθούν οι βάρδιες που χρειάζονται. Ευχαριστούμε πολύ. Να έρθουν και τα υπόλοιπα παιδιά, οι ειδικευόμενοι, να μας κάνουν μια δήλωση στον αέρα με τον Μάνο Δασκαλάκη. Ελάτε. Πείτε μας το όνομά σας. Διόλας Μιχάλης λέγομαι. Εγώ κάνω ειδικότητα στην Μευτική Γυναικολογική Κλινική εδώ και 3 χρόνια. Πώς είναι τα πράγματα? Ουσιαστικά αυτό που περιέγραψε ο Μύρωνας, δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια συστηματική υποβάθμιση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας πανελλαδικά, δηλαδή δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το Βενιζέλιο, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Κρήτη. Δεν αφορά μόνο τους γιατρούς, αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, αφορά προσωπικό σε όλους τους τομείς του νοσοκομείου και αφορά προφανώς και όσους λαμβάνουν υγεία. Δηλαδή αυτό το πράγμα υποβαθμίζει την υγεία που λαμβάνουν οι ασθενείς. Υπάρχει προοπτική, υπάρχει μέλλον, πώς το βλέπετε? Δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει μέλλον. Αυτό δημιουργεί μια τρομερή αβεβαιότητα σε όσους θέλουν να εκπαιδευτούν στα νοσοκομεία της χώρας. Πράγμα που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ατόμων τα οποία θα τελειώσουν τη σχολή θα φύγουν για το εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Ενδεικτικά τώρα έτσι μόνο στην κλινική μας, η οποία εξυπηρετεί τον ίδιο αριθμό τοκετών με τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ ξεκίνησα πριν από 3 χρόνια. Γυναικολογία, ναι. Σε αυτή τη φάση το νοσηλευτικό προσωπικό έχει μειωθεί κατά 40%. Αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνουν τα προβλεπόμενα ρεπό και άδειες. Δηλαδή μιλάμε για μια ξεκάθαρη καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε πολύ. Οι υπόλοιποι, αν θέλετε να έρθετε να μιλήσετε, είμαστε ζωντανά στον αέρα. Λοιπόν, να μας κάνει και ένα σχόλιο ο κύριος Μενεγάκης. Θέλω λίγο, Γεωργία, να σταθούμε και στο κομμάτι των νοσηλευτών. Ορθώς ο κύριος Βρύσαλης το ανέφερε, γιατί μέσα σε ένα νοσοκομείο γιατροί και νοσηλευτές είναι αυτοί οι δύο πυλώνες που ουσιαστικά σηκώνουν στις πλάτες τους τη λειτουργία ενός νοσοκομείου, κύριε Μενεγάκη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σε συνδυασμό βέβαια με τις ελλείψεις όλων και των υπολείπων ειδικοτήτων, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όταν είχε έρθει ο Υπουργός την προηγούμενη φορά, όχι εδώ πέρα στο Βενιζέλιο, αλλά στην ΥΠΕ που είχαμε συναντηθεί, του είχαμε τονίσει ότι πολύ ωραία, προσωρινά θα λυθεί το πρόβλημα των χειρουργείων. Με ποιο τρόπο όμως θα γίνεται, με τι προσωπικό νοσηλευτικό θα λειτουργήσει το ίδιο το χειρουργείο, όταν το προηγούμενο διάστημα, λόγω της μη λειτουργίας του όπως θα έπρεπε, ένα μέρος του προσωπικού του είχε μεταφερθεί σε κλινικές εκτός, γιατί από τη στιγμή που έχουμε να έρθουν έστω και επικουρικό προσωπικό πάνω από ένα χρόνο ή ως το 1,5, οι ανάγκες του νοσοκομείου συνεχίζουν να υφίστανται, γιατί μεγάλος αριθμός έχει φύγει είτε με συνταξιοδότηση ή πολλοί συνάδελφοι έχουν φύγει ως σχολικοί νοσηλευτές. Προτιμήσανε καλύτερη ποιότητα ζωής και φύγανε. Θέμα είναι, κύριε Μενεγάκη, ότι δεν ξέρουμε και πόσοι γιατροί θα φύγουν μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι. Μα γενικά υπάρχει μεγάλο κύμα φυγής όλων των ειδικοτήτων. Αυτή τη στιγμή, άμα θέλουμε να κουβεντιάσουμε στο φαρμακείο, το νοσοκομείο, φεύγουν. Τουλάχιστον 4 άτομα. Μένει ο ίδιος ο φαρμακοποιός, οι 2 φαρμακοποιοί, με ελάχιστους βοηθούς φαρμακοποιού και σε τέλος θα έχουν πρόβλημα και εκεί. Στο ακτινολογικό, το ίδιο πρόβλημα. Στο παθολογικό τομέα, ένα αντίστοιχο πρόβλημα, με εκεί όμως να υπάρχει και το πρόβλημα του οργανισμού του αναχρονιστικού, που δεν βοηθάει στο να προσληφθούν επιπλέον ως μόνιμοι παθολόγοι, για τον απλούστατο λόγο ότι φαίνεται ότι είναι καλυμμένες οι οργανικές τους θέσεις. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση, η οποία αν δεν τη πιάσει κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά, να ξεκινήσει από τους οργανισμούς των νοσοκομείων και επιπλέον να ασχοληθεί σοβαρά με την υποστελέχωση όλων των ειδικοτήτων και να δώσει και μια σωστή χρηματοδότηση, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Αυτό το έχουμε τονίσει επανειλημμένως στον Υπουργό, αλλά από ό,τι βλέπω, η θεώρηση του πώς λειτουργεί ένα νοσοκομείο μάλλον βρίσκεται στο πλαίσιο μιας φανταστικής εικόνας. Ζητάτε λοιπόν μόνιμες λύσεις και όχι προχειρότητες. Μα αυτή και η λύση που δόθηκε στο χειρουργείο είναι καθαρά προσωρινή. Μετά τους 3 μήνες, τι θα γίνει? Θα έχουν βρεθεί οι αναισθησιολόγοι? Μα δεν βρεθήκαν το προηγούμενο διάστημα. Δεν εξασφαλίζει κανείς τίποτα. Οι περισσότερες από τις θέσεις που είπα ότι ο Υπουργός θα προκηρυχθούν είχαν γίνει άγονες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δύσκολα θα βρεθούν. Άρα τι θα κάνουμε?
Και για το υπόλοιπο προσωπικό που χρειάζεται να λειτουργήσει στο χειρουργείο και το υπόλοιπο νοσοκομείο, τι θα γίνει. Μάλιστα. Για το νοσηλευτικό είπε για 75 θέσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτά πότε θα γίνει. Για 10 γιατρούς. Μα δεν έχουν βγει τα προσωρινά αποτελέσματα της προηγούμενης προκήρυξης για τη ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ κατηγορία. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχουν έρθει μέσω ΑΣΕΠ μέχρι τέλος του χρόνου. Ούτε του χρόνου δεν θα έρθουν. Είναι αστειότητες. Γεωργία, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μενεγάκη, τους ειδικευόμενους γιατρούς, να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Να ευχαριστήσω και εσένα και τον εικονολήπτη μας, το Στέλιο το Χανιωτάκη. Μας μεταφέρατε τον παλμό του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη σας εύχομαι. Πρωτού πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, έρχομαι σε εσάς, κύριε Σαριδάκη. Άκουσα όλες τις τοποθετήσεις και για το πόσο πιο δύσκολη η κατάσταση είναι σε ένα μικρό νοσοκομείο. Και το νοσοκομείο του Ρεθύμνου είναι ένα μικρό νομαρχιακό νοσοκομείο, που είναι όμως η μοναδική ουσιαστική δομή υγείας σε έναν ολόκληρο νομό που το καλοκαίρι διπλασιάζει τον πληθυσμό του. Έτσι ακριβώς. Η μοναδική δομή υγείας σε έναν νομό με πολλές απαιτήσεις, η οποία βιώνει οριακές καταστάσεις λειτουργίας, αλλά να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Βεβαίως. Δεν υπάρχει ούτε πρωτοβάθμια στο νομό Ρεθύμνου. Συνολικά δηλαδή είναι υποβαθμισμένη η περίθαλψη, δεν έχει που να πάει σε κάποια πρωτοβάθμια δομή ο κόσμος, αναγκαστικά σειρέζει το νοσοκομείο, το οποίο δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Στο μικρό νοσοκομείο είναι ιδιαίτερο και το πρόβλημα των νέων γιατρών, γιατί θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω δύο πράγματα. Πραγματικά, κύριε Δασκαλάκη, ντρέπομαι να κοιτάξω στα μάτια τους νέους γιατρούς. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι, είναι η ραχοκοκαλιά πραγματικά της λειτουργίας ενός νοσοκομείου. Και αυτή τη στιγμή, μετά από τη μεγάλη μάχη που έδωσαν την περίοδο της πανδημίας και συνεχίζουν να δίνουν για να στηριχτούν τα νοσοκομεία, κανείς δεν έχει προβλέψει ούτε καν για την εκπαίδευση που χάσανε. Το στοιχειώδες. Αυτά τα παιδιά αναγκάστηκαν να παραιτηθούν πρόωρα από το νοσοκομείο μας, είτε αγροτικοί είτε ειδικευόμενοι γιατροί, γιατί βρέθηκαν να σηκώνουν ένα βάρος τεράστιο που δεν τους αναλογεί, διότι οι λιγοστοί ειδικοί του τμήματος προσωπικών τους περιστατικών τρέχουν και δεν φτάνουν. Βρέθηκαν λοιπόν αυτά τα παιδιά σε συνθήκες ακραίες πραγματικά, όπου αδυνατούσαν να κάνουν τη δουλειά τους, που τους ανάγκασαν και τους εξώθησαν να παραιτηθούν, γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν άλλο αυτή την κατάσταση. Αυτό το πρόβλημα ανοίγει το ζήτημα που θίξαμε όλοι, ότι δεν υπάρχει μέλλον σε ένα σύστημα υγείας που δεν έχει νέους γιατρούς. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι στο νομό Ρεθύμνου δεν έκανε ούτε ένας έτσι για θέση αγροτικού στην τελευταία προκήρυξη. Καταλαβαίνετε πόσο δραματική είναι η κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι το νοσοκομείο μείνει χωρίς αγροτικούς και ειδικευόμενους. Γι' αυτό είναι αδύνατο να καλυφθεί η λειτουργία τμήματος εμπειρικών των περιστατικών, όπου να τονίσουμε ότι έχουν μείνει δύο από τους τέσσερις ειδικούς, διότι δύο παραιτήθηκαν πρόσφατα και οι δύο που απέμειναν αρρώστησαν. Βρέθηκαν οι ειδικευόμενοι να εφημερεύουν μόνοι τους, χωρίς ειδικό, στο τμήμα εμπειρικών των περιστατικών, να καλύπτει ένας ειδικευόμενος ενός χρόνου έναν νομό στο τμήμα εμπειρικών των περιστατικών και να σηκώνει ένα βάρος το οποίο απαιτεί ειδικούς γιατρούς και απαιτεί έμπειρο προσωπικό, το οποίο είναι από τα πιο δύσκολα τμήματα του νοσοκομείου και στηρίζεται πολλές φορές σε έναν και μοναδικό ειδικευόμενο γιατρό. Από εκεί και μετά, πραγματικά πρέπει να τονίσουμε ότι ολόκληρος αυτός ο νομός δεν έχει ούτε παθολογική κλινική. Παθολογική κλινική με έναν γιατρό καταλαβαίνει ο κάθε άνθρωπος ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οι συνάδελφοι που έρχονται από το Βενιζέλιο αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα, προσπαθώντας να κάνουν τη δουλειά σου, να προσφέρει στον ασθενή, διότι δεν μπορεί κατά από αυτές τις συνθήκες ένας συνάδελφος να γνωρίσει αποτελεσματικά μια κλινική και να προσφέρει τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Πολύ περισσότερο θα χρειαστεί να συνδράμει στο τμήμα εμπειρικών των περιστατικών ή σε άλλες κλινικές που μπορεί να κληθεί. Θα έλεγα ότι είναι ένας εφιάλτης και για τους συναδέλφους του Βενιζελίου η εφημερία στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, χωρίς να λύνει κανένα πρόβλημα απολύτως, διότι η ίδια η ζωή έχει αποδείξει ότι όσα νοσοκομεία στηρίχθηκαν σε μετακινήσεις, στην πορεία έκλεισαν. Όσα τμήματα στηρίχθηκαν αποκλειστικά σε μετακινήσεις και δεν ανανεώθηκε το προσωπικό τους, μοιραία υποβαθμίστηκαν και έκλεισαν. Έτσι. Και αυτή θα είναι η τύχη και των δικών μας τμήματων και των δικών μας νοσοκομείων. Λοιπόν, θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα καλησπερίσω τον κύριο Πασπάτη, ενώ θα έχω σύνδεση και με το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που θα συνομιλήσω με τον κύριο Μανουσάκη.